Και για πες, Άλεξ, πώς πέρασες σήμερα εδώ στο σπίτι μου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία, Αχιλέους. Με άρεσε πάρα πολύ που παίξαμε. Ξέρεις κάτι, κι εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι δύο θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπαμπά, να σου πω, μπορεί ο Άλεξ να ξαναέρθει στο σπίτι μας? Εννοείται πως μπορεί να ξαναέρθει. Πολύ το συμπάθησα αυτό το παιδί. Τέλεια! Ο μπαμπάς μου λέει μπορείς να ξαναέρθεις. Να σου πω, τι θα κάνεις το Σάββατο της 28ης Οκτωβρίου? Μα φυσικά και θα είμαι στην παρέλαση. Έχω βάλει στόχο να γίνω σημειοφόρος της τάξης φέτος. Στην παρέλαση? Καλά, δεν βαριέσαι να κάνεις παρέλαση? Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ. Όχι, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Άσε που κάθε χρόνο ο παπάς μου, εάν γίνουμε σημειοφόρος, μου κάνει δώρο. Και πέρσι μου έκανε δώρο ένα PlayStation 5. Τι? Ένα PlayStation 5? Καλά, αυτό είναι τέλειο. Ναι, είναι τέλειο. Τέλος πάντων, Άλεξ, εντάξει, πήγαινε τώρα. Θα τα πούμε σύντομα, στο σχολείο. Μπαμπά! Έλα, μικρέ! Θέλω να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Ωχ, τι έχω να ακούσω πάλι ο καημένος. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Άντε λέγε, ξεκίνα. Πόσο καιρό, μπαμπά, έχεις να μου κάνεις ένα δώρο? Τελευταία φορά που σου έκανα δώρο? Πώς σου ήρθε αυτό, καλέ? Α, καλά, μικρέ, άστο. Γιατί εγώ, πόσο καιρό έχεις βρει να μου κάνεις ένα δώρο στη γυναίκα σου? Γυναίκα, εσένα πρόσφατα δεν σου πήρα αυτά εδώ τα λουλούδια που έχουμε πάνω στο τραπέζι? Αυτά τα λουλούδια είναι ψεύτικα από το τζάμπο. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λοιπόν, μην αλλάζετε θέμα, ας μπούμε στο θέμα μας. Μπαμπά, πόσο καιρό έχεις να κάνεις τον μονάχρυβό σου γιο ένα καλό δώρο? Κάτι να τον κάνεις να χαρεί. Έλα, 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 Αχιλέα, σταμάτα την κλάψα. Και επειδή κάτι ξέρω ότι θέλεις, μπες σε παρακαλώ πολύ στο θέμα σου. Έχω να σου προτείνω μια συμφωνία. Τι συμφωνία? Θα προσπαθήσω φέτος να γίνω σημειοφόρος. Και αν τα καταφέρω, θα πρέπει να μου κάνεις ένα δώρο. Σύμφωνη. Τέλεια, σύμφωνη. Σιγά μη γίνει σημειοφόρος. Αγαπημένα μου παιδιά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε λίγες μέρες είναι η 28η Οκτωβρίου. Όπως και κάθε χρόνο, θα πρέπει να διαλέξουμε έναν από εσάς ο οποίος θα γίνει ο σημειοφόρος της παρέλασης. Για να δω ποιοι θα θέλατε να γίνετε σημειοφόροι. Εγώ! Εγώ! Εγώ, κυρία! Τι έγινε, Αχιλέα? Εσύ έλεγες ότι η παρέλαση είναι βαρετή. Ξέρεις κάτι, Άλεξ, τελικά έκανα τεράστιο λάθος. Θέλω τόσο πολύ να γίνω σημειοφόρος. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να διαλέξω τώρα. Θα σκεφτώ λίγες μέρες και θα σας ανακοινώσω ποιος από εσάς θα γίνει σημειοφόρος, παιδιά μου. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι θα κάνω. Μικρέ, τι έγινε? Μπουμπούνα, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα, λέγε, μίλα μου. Πρέπει οπωσδήποτε φέτος να γίνω σημειοφόρος την 28η Οκτωβρίου. Α, όντως υπάρχει πρόβλημα. Σιγά μη γίνει σημειοφόρος. Μπουμπούνα, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα τις χαζομάρες και βοήθησε με να σκεφτώ κάτι να κάνω την κυρία μου να με διαλέξει. Αχιλέ, άκουσε με λίγο. Συνήθως για σημειοφόρους διαλέγουν τους καλύτερους μαθητές. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε διαλέξουν. Μπουμπούνα, αυτό είναι! Γυναίκα, τι φαγητό φτιάχνεις σήμερα? Φακές φτιάχνω! Φακές? Όχι πάλι όσπρια! Πόσο καιρό έχεις να κάνεις μια ωραία λαχταριστή μακαρονάδα με κιμά? Όσο καιρό έχεις και εσύ να μου πάρεις δώρο! Α, μάλιστα κατάλαβα! Εάν είναι να χρειάζεσαι δώρο για να κάνεις μακαρόνια με κιμά, θα σου πάρω! Τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά. Σκέφτηκες τι δώρο θα πάρεις στον μικρό αν τα καταφέρει? Ρε γυναίκα, λες να τα καταφέρει και να γίνει σημειοφόρος? Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Μακάρι να τα καταφέρει. Πολύ θα ήθελα να τον δω σημειοφόρο, να τον καμαρώσω. Λέγε τώρα, σκέφτηκες τι δώρο θα πάρεις?
Η αλήθεια, κάτι έχω στο μυαλό μου. Κάτι που θα του αρέσει πάρα πολύ. Για λέγε, για λέγε. Α, δεν σου λέω, είναι έκπληξη. Έλα τώρα, έκπληξη είναι για τον μικρό, όχι για εμένα. Καλά, έλα να σου πω. Γεια σας κυρία Ρίκα, τι κάνετε? Αχιλλέους, έγινε κάτι, εσύ δεν με παίρνεις ποτέ τηλέφωνο, να ανησυχώ. Συγγνώμη για την ενόχληση κυρία Ρίκα, ξέρετε διαβάζω τώρα και έχω μια απορία για μια άσκηση και επειδή δεν θέλω με τίποτα να την κάνω λάθος γιατί θέλω να είμαι ο καλύτερος μαθητής, είπα να σας πάρω να σας ρωτήσω. Α, εντάξει τότε Αχιλλέους, εννοείται, πες μου. Ναι κυρία Ρίκα, δώστε μου μισό λεπτό. Λέω για την άσκηση 2 στη σελίδα 32. Ναι, Αχιλλέους, αυτή η άσκηση ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Αχ, κυρία Καλενέ, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ξέρετε, επειδή διαβάζω 3 ώρες τώρα συνεχόμενα, το μυαλουδάκι μου μάλλον κουράστηκε. Αχιλλέους, ποιον κοροϊδεύεις, αφού πριν μια ώρα σχολάσαμε από το σχολείο. Κυρία Μακούτε, κάτι κρέσκο. Τι θα κάνω? Καλά, τέλειο δώρο. Θα του αρέσει πάρα πολύ. Ανυπομονώ. Την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Χιλέα. Καλημέρα, Μπουμπούνα. Ο Χριστός και η Παναγία, τι έπαθες? Μόλις ετοιμάστηκα για το σχολείο. Συγγνώμη, έτσι θα πας σχολείο? Γιατί τα έβαλες όλα αυτά πάνω σου, παιδάκι μου? Άσε, Μπουμπούνα, έχω ένα σχέδιο για το πώς θα καταφέρω να κάνω την κυρία μου να με κάνει σημειοφόρο. Ναι, και ποιο είναι αυτό, για πες μου, πραγματικά θέλω να τα ακούσω αυτό. Θα πάω έτσι στο σχολείο. Έτσι θα νομίζει ότι νοιάζομαι τόσο πολύ για την 28η Οκτωβρίου που δεν θα μπορεί να αντισταθεί και θα με κάνει. Α, καλά, εντάξει. Και εκτός από αυτό, έχω ετοιμάσει και κάτι άλλο που θα την κάνει σίγουρα να κλάψει από συγκίνηση. Τι είναι αυτό? Καλημέρα σας, κυρία! Ο Χριστός και η Παναγία, Αχιλλέους, τι έπαθες και ήρθες έτσι στο σχολείο? Τίποτα, κυρία. Απλά είμαι τόσο υπερήφανος για την 28η Οκτωβρίου που δεν μπορούσα να κρύψω την υπερηφάνεια μου και είπα να έρθω έτσι σχολείο. Μπράβο, αγόρι μου που είσαι υπερήφανος, αλλά δεν χρειάζεται να έρχεσαι σαν άλμπουμ αυτοκόλλητων για να δείξεις την υπερηφάνεια σου. Και εκτός από αυτό, κυρία, έχω ετοιμάσει και κάτι άλλο. Τι έχεις ετοιμάσει? Έχω γράψει κάποια ποίηματα και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Α, εννοείται, Αχιλλέους. Διάβασέ μου. Σήμερα η πατρίδα μας έχει γιορτή και πάλι. Γιορτάζει η περήφανη μια νίκη της μεγάλη. Σαν σήμερα οι Έλληνες απάντησαν το όχι και νίκησαν τους Ιταλούς με το όπλο και τη λόγχη. Σαν σήμερα οι Έλληνες τους Ιταλούς νικήσαν και την τελευθερία τους με αίμα την κερδίσαν. Πώς σας φάνηκε, κυρία? Αχιλλέους, τα ποίηματα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι δικά σου. Γιατί τα ίδια ακριβώς ποίηματα βρήκα και εγώ στο ίντερνετ και σας τα έφερα σήμερα εδώ στην τάξη. Αχιλλέους, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω, παιδί μου. Σήμερα το απόγευμα θα καλέσω τη μητέρα σου. Όχι, κυρία, σας παρακαλώ, μη. Μικρέ, τι έγινε, τι έπαθες? Μπουμπούνα, κάτσε να σου εξηγήσω. Άντε, άντε, λέγε, λέγε, με έχεις κοψοχολιάσει. Μπουμπούνα, είχα βρει κάτι ποίηματα της 28ης Οκτωβρίου από το ίντερνετ και τα εκτύπωσα. Και είπα στην κυρία μου ότι τα έγραψα εγώ και τις τα διάβασα. Αλλά ήμουν τόσο άτυχος που η κυρία μου εκτύπωσε ακριβώς τα ίδια ποίηματα για την τάξη και έτσι με κατάλαβε και ήμουν να πάρει τηλέφωνο τη μαμά. Πλάκα κάνεις. Την έχεις πάτησει πάρα πολύ άσχημα. Αχιλλέα. Έλα, μπαμπά. Θέλω να έρθεις, σε παρακαλώ, λίγο μέσα να μιλήσουμε. Εντάξει, έρχομαι. Μικρέ, καλή επιτυχία. Έλα, μπαμπά, πες μου, τι έγινε? Ξέρεις, Αχιλλέα, μας πήρε τηλέφωνο η κυρία σου και μας ενημέρωσε για κάτι. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι. Όχι, Αχιλλέους, δεν κατάλαβες καλά.
Αχιλέα, η δασκάλα αποφάσισε να σε κάνει σημεοφόρο. Επειδή λέει, φάνηκε ότι ήθελες πάρα πολύ να γίνεις. Τι, πλάκα κάνετε? Ναι, μπαμπάκα μου, κλαίσα από συγκίνηση. Να, δεν κλαίει από συγκίνηση. Κλαίει επειδή θα ξοδευτεί για δώρο. Δεν το πιστεύω. Τι τέλεια νέα είναι αυτά. Μπουμπούνα. Λοιπόν, αγαπημένη μου οικογένεια, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να δώσω το δώρο στον Αχιλλέους. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που κατάφερες και έγινε σημεοφόρος φέτος την 28η Οκτώβρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπαμπά. Είσαι έτοιμος για το δώρο σου? Ναι, 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 ναι. Ορίστε λοιπόν, αυτό εδώ είναι για εσένα. Τι είναι αυτό? Άντε, άνοιξέ το. Συγγνώμη, μου πήρες μία κούτα γεμάτη κουρασάν? Ναι, αφού είναι τα αγαπημένα σου. Παπα, κουρασάν μπορώ να αγοράσω και μόνος μου? Αμάν πιάνω αυτή τη τσιγκουνιά σου, δεν θα μου πάρεις ποτέ ένα δώρο της βροκοπής. Έλα, έλα, σταμάτα, πλάκα σου κάνω. Εκεί είναι το αληθινό σου δώρο. PlayStation 5. PlayStation 5?